Και μέσα σε αυτό το κλίμα, η Τουρκία δεν δίστασε να προκαλέσει α, μια νέα ένταση κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης Πού ακριβώ τι έγινε, θα μας πει ο Σταύρος Ιωαννίδης Σταύρο. Σια πρόκειται για μια ακόμη απόπειρα αμφισβήτηση τη ελληνική δικαιοδοσία στο Αιγαίο από την Τουρκία. Είχαμε λοιπόν ένα πλοιάριο το οποίο μετέφερε 45 μετανάστες mm -hmm. και εκδήλωσε σήμα κινδύνου Λέχουμε στην περιοχή που βρίσκεται περιοχή. νότια τη Κρήτη, ναι. κάτω περίπου από την Κάρπαθο. Εκεί λοιπόν έσπευσαν πλωτά του λιμενικού σώματο ναι. και ελικόπτερα. Ήρθαν όμω και δύο τουρκικέ φρεγάτε με τα ελικόπτερά του, οι οποίε μέσω ασυρμάτου ειδοποίησαν όλα τα παραπλέοντα πλοία πω είναι αρμόδιε για την έρευνα και διάσωση. Mm -hmm. Όπω αντιλαμβανόμαστε, βέβαια, βρίσκεται. Ανάμεσα σε δύο ελληνικά νησιά. Η περιοχή δεν έχει καμία αρμοδιότητα εκεί η Τουρκία. Φυσικά κανένα από τα πλοία δεν υπάκουσε σε αυτή την εντολή. Αγνώρισαν τι εκκλήσει των τουρκικών φρεγατών, οι οποίε μετά από λίγη ώρα αποχώρησαν. Πρόκειται όμω για μία ακόμη προσπάθεια τη Τουρκία να μπει στο Αιγαίο. Θυμόμαστε όλοι και αυτόν τον χάρτη που θέλει το μισό Αιγαίο να είναι δική τη δικαιοδοσία. Όμω και σε αυτή την περίπτωση δεν πέρασε το δικό τη. Α ελπίσουμε βέβαια πω δεν είναι αυτό που εννοεί η Τουρκία ήρεμο καλοκαίρι, διότι αυτέ οι κινήσει mm. κάτι τέτοιο δεν δείχνουν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.